Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Με εντυπωσιακό τρόπο, Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία υποδέχτηκαν το 2024. Τα νησιά Κιριμπάτι ήταν τα πρώτα που έκαναν ποδαρικό στο νέο έτος για να πάρει τη σκυτάλη η Νέα Ζηλανδία, ενώ πριν από λίγο εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου καλωσόρισαν το 2024 στο Σίδνεϊ με μια φαντασμαγορική τελετή με πλήθος πυροτεχνημάτων. Με τους ήχους από τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα αλλά και παραδοσιακά τραγούδια πλημμύρισαν το Προεδρικό Μέγαρο, το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και τα γραφεία των πολιτικών αρχηγών. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας άκουσε τα κάλαντα από την Προεδρική Φρουρά, ενώ στο Μέγαρο Μαξίμου τα κάλαντα έψαλαν στον Πρωθυπουργό το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται ο Στέφανος Κασελάκης, έστειλε το δικό του μήνυμα, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για την ανάγκη ενός προοδευτικού σχεδίου με πηξίδα την αλληλεγγύη. Τα δικά τους μηνύματα έστειλαν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Η Προεδρική Φρουρά είπε πρώτη τα κάλαντα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παραμονή πρωτοχρονιά στο Προεδρικό Μέγαρο αντίχησαν κάλαντα και παραδοσιακή σκοπή από πολλές γωνιές της Ελλάδας. Ενώ η Κατερίνα Σεκαλαροπούλου αντάλλαξε ευχές με παιδιά με ειδικές παθήσεις. Στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, έχοντας στο πλευρό του τον γιο του Κωνσταντίνο, αλλά για λίγες στιγμές στην αγκαλιά του και το μωράκι της διευθύντριας του γραφείου του, κύρα Σκάπη. Σαν παράδοση. Έχουμε κι άλλα να μας πείτε. Καλά, τέλεια. Να το πάμε. Για να δούμε αν θα κάνει. Για να δούμε αν θα καθίσει αυτό το μόνο. Ο Πρωθυπουργός με τη βοήθεια του γιού του μοίρασε γούρια στους προσκόπους, οι οποίοι του έκαναν ένα χρήσιμο δώρο. Ένα πολύ σημαντικό δώρο για πηξίδα, θα σας βοηθήσει. Να μας δείχνει πάντα τη σωστή κατεύθυνση. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Στέφανος Κασελάκης έστειλε τις ευχές του στους Έλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ενώ υπήρξε ιδιαίτερα επικριτικός με την κυβέρνηση. Το 2023 ήταν μια χρονιά με πολλή θλίψη. Από το ειδεχθές έγκλημα στα Τέμπη και τις τεράστιες πλημμύρες, μέχρι θανάτους πάνω σε καρότσες και έξω από τα γήπεδα. Και την Ελλάδα, το αυτονόητο είναι το δύσκολο. Μια καλύτερη ζωή για όλους τους πολίτες. Μια ζωή της αξιοπρέπειας και όχι των market pass. Σε όλο τον ελληνισμό, εντός και εκτός Ελλάδας, σε κάθε σημείο αυτού του πλανήτη που χτυπάει η καρδιά αυτού του περήφανου έθνους, σε εσάς, στις οικογένειές σας, στους ανθρώπους σας, εύχομαι ολόψυχα το 2024 να είναι η χρονιά που θα σας φέρει πιο κοντά στο όνειρά σας. Χρόνια πολλά. Ο Σύλλογος Ποντίων Αγίας Βαρβάρας είπε τα κάλαντα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Εύχομαι η νέα χρονιά να βρει την ανθρωπότητα με περισσότερη ειρήνη και ευημερία και να γίνει για την πατρίδα μας το εφαλτήριο μιας νέας ελπιδοφόρας πορείας. Χρόνια πολλά, με υγεία και ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Η Πανυπηρετική Συνομοσπονδία είπε τα κάλαντα στον Δημήτρη Κουτσούμπα. Να δυναμώσει σε τελευταία ανάλυση η αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής και να συναντηθεί με την ανατρεπτική πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ. Χρόνια σας πολλά. Να αλλάξουν επιλογή στις ευρωεκλογές προέτρεψε τους πολίτες ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε αυτή την ευκαιρία που θα δοθεί το 2024 στις ευρωεκλογές πρέπει να είστε έτοιμοι για να πείτε τα μεγάλα όχι στο ίδιο συνεχόμενο λάθος και τα μεγάλα ναι για μια Ελλάδα με προοπτική. Αυτή θα είναι μόνο με την ελληνική λύση. Καλή χρονιά το 2024. Το 2024 ο Ανατέλη να φέρει ελευθερία, αξιοπρέπεια και προοπτική για την πατρίδα μας. Η Νέα Αριστερά θα παλέψει ώστε να μετατρέψουμε τις δυσκολίες σε δυνατότητες για μια καλύτερη ζωή. Για την ειρήνη, για την κοινωνική δικαιοσύνη, για την κλιματική δικαιοσύνη. Ένα πράγμα δεν θα αλλάξει το 2024 στη Βουλή, να το ξέρετε αυτό, και αυτό θα είναι η σταθερή, διαρκής, αγωνιστική, διεκδικητική, ενοχλητική παρουσία της πλεύσης ελευθερίας. Σας εύχομαι χρόνια πολλά. Στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, η επίθεση στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ από το Κίεβο με περισσότερους από 24 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, προκάλεσε την απάντηση της Ρωσίας που έπληξε το Χάρκοβο. Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ σήμανε συναγερμό, καθώς είχε πληροφορίες για νέες ουκρανικές επιθέσεις.
Η αιματηρή επίθεση που συγκλώνησε τη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ δείχνει ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ακόμα εδώ. Οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από χθες είναι αδιάψευστοι μάρτυρες του πανικού και του τρόμου των πρώτων ωρών της επίθεσης. Τραγική ειρωνία είναι ότι το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία της πόλης στέκει ακόμα όρθιο ενώ πίσω του επικρατεί χάος και καταστροφή. Сказала, Сашу убили. Ну вот когда грохнуло, последний раз очень сильно. Сказала, Сашу убили. Я выскочил, чем был. Зашел, дверь открыл в коридоре. Он лежит ногами. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους έχουν φτάσει τους 24, ανάμεσά τους και τρία παιδιά, ενώ τουλάχιστον 109 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Произошли самые тяжелые последствия за последние два года, которые принесли за собой обстрелы со стороны вооруженных сил Украины. Сегодня это Белгород. Η Μόσχα κατηγόρησε ευθέως την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας κάλεσε το πρωί τους κατοίκους να κρυφτούν σε καταφύγια, καθώς ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για εισερχόμενους πυράβλους στην πόλη. Κιεβικό ρεζίμ, нанося неизбирательные удары по площадям и совершив это преступление, пытается отвлечь внимание от поражения на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия. Подчеркиваем, что вооруженные силы России работают только по военным объектам. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τον Νίκο Στραβελάκη. Καλό απόγευμα σε όλους.